η κυρία Νίκη, είτε με γυμνούς οφθαλμούς, είτε με κιάλια, επιχειρεί να μην χάσει ούτε δευτερόλεπτο από τα μάτια της το δελφίνι, που με απορία και έκπληξη είδε νωρίς το πρωί πολύ κοντά στην ακτή, σε τμήμα παραλίας, στα λινοπεράματα. Πρωί 8.30 ώρα, κοίταξα τη θάλασσα και είδα ένα μαύρο μεγάλο, δεν ήξερα τι ήτανε. Μετά το είδα, νόμιζα ότι ήταν ψάρι, δεν ήξερα ότι ήταν δελφίνι. Θύμωσα κοντά και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Το δελφίνι που ακολουθούσε και επαναλάμβανε συνεχώς μια παράλληλη με την ακτή διαδρομή, είδαν από κοντά λιμενικοί που ενημερώθηκαν και έφτασαν στο σημείο. Λαμβάνοντας ωστόσο την οδηγία να απομακρυνθούν, καθώς όπως τους είπαν επιστήμονες, το δελφίνι με την παρουσία του σκάφους θα μπορούσε να ταραχτεί και να επιβαρυνθεί η υγεία του. Κάλεσα το λιμεναρχείο. Ήρθε μετά από λίγο ο λιμενάρχης από εδώ έξω και είπε δεν μπορώ να κάνω κάτι απ' έξω και έφερε ένα σκάφος με 3 άτομα μέσα. Προσπαθήσανε, κάνανε πολλούς γύρους, δεν μπορούσαν να το πάνε βαθιά. Φύγανε, μου είπαν ότι θα καλέσουν μια υπηρεσία και θα έρθουν, μόνο να το έχω το νου μου. Από βίντεο που εστάλει από την πρώτη κιόλας στιγμή από λιμενικούς σε ειδικούς, αποτυπώθηκε η κίνηση του δελφινιού, με τους επιστήμονες να καταλήγουν σε πρώτη φάση ότι το δελφίνι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν δεν είναι τραυματισμένο, μας είπαν λέει στο σκάφος να απομακρυνθεί, να μην το ζαλίσουν περισσότερο. Έδωσαν δηλαδή οδηγίες να απομακρυνθούν. Ναι. Ποια υπηρεσία, εγώ δεν ξέρω. Η κυρία Νίκη πάντως παρέμεινε επί ώρες συγκεντρωμένη, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει με το δελφίνι και αν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να το βοηθήσει. Από το πρωί το προσέχω, βρε παιδί μου, μην πάθει κάτι. Τι να πω, δεν μπορεί να πάει μέσα βαθιά. Νομίζω κι εγώ ότι... Κάτι συμβαίνει. Ναι, βέβαια. Το έχετε ξαναδεί αυτό το θέμα εδώ κοντά στη δική σας παραλία? Κάποτε είχε βγάλει ένα έξω τελείως και πήγα εγώ ίδια με τη βοήθεια κάποιων άλλων και το τραβήξαμε μέσα μέχρι να ξανάρθει το λιμενασίο. Αυτό όμως το τραβήξαν και το πήγανε πολύ βαθιά. Τι απέζηνε δεν ξέρω.